Καμπανάκι. Κρατήστε την ημερομηνία. Σήμερα έχει 17 Απριλίου. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, που πολλές φορές είμαι. Και μη βγω σε κανένα δύο μήνες πάλι με κανένα TikTok και να σου λέω τα λέγει ο Παυλάκος. Ακούω διάφορα που λένε. Εμένα τα δέντρα μου είναι γεμάτα, δεν έχω κάνει τίποτα. Ή έριξα, μωρέ, μια αμμονία και κάθονται και σχολιάζουν όλους αυτούς που μπαίνουν και κάνουν συνταγές, ακούν τον Παυλάκο, ακούν άλλους συναδέλφους όλη την Ελλάδα. Δεν είμαι ο Παυλάκος που μιλάει για ελιά, προφανώς. Κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, ψάχνονται, ξοδεύονται, ψεκάζουν, κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Θα έχουμε κηδείες φέτος. Σημειώστε την ημερομηνία. Και ό,τι έχω πει, δεν έχω πέσει έξω. Αντιλαμβάνομαι ότι φέτος, εάν δεν γίνουν σωστοί ψεκασμοί στην ώρα τους, εάν δεν γίνουν καλλιεργητικές φροντίδες πρακτικές στην ώρα τους, θα έχουμε απώλειες απίστευτες. Πτώση λουλουδιού, πτώση καρπού. Κρατήστε την ημερομηνία. Σήμερα έχει 17 Απριλίου. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, που πολλές φορές είμαι. Και μη βγω σε κανένα δύο μήνες πάλι με κανένα TikTok και να σου λέω τα λέγει ο Παυλάκος. Δεν θέλω, δεν μου αρέσει, δεν το κάνω επίτηδες. Προτιμώ να πέφτω έξω στις προβλέψεις αυτές όταν είναι για το καλό του κόσμου, προφανώς. Αλλά μία ειρωνία. Ένα, έλα μωρέ, τι ψεκάζεις, εγώ δεν τίποτα δεν έκανα και είναι γεμάτες οι ελιές. Όσοι είστε εδώ βέβαια, είστε ψηλιασμένοι, είστε άνθρωποι που θέλετε κάτι παραπάνω ως πληροφορία, ως ενημέρωση και θα πρέπει να μπούμε σε μια σειρά. Πάει η χρονιά από μόνη της. Η χρονιά πάει από μόνη της. Να μην σπρώξουμε κι εμείς και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Όταν βλέπεις πλούσια ανθικά και πρώιμα πλούσια ανθικά, πατήστε τον όρο, πρώιμα πλούσια ανθικά, έχουμε σοβαρούς κινδύνους να έχουμε προβλήματα στη συνέχεια. Καμπανάκι.